Ο CEO της Pfizer, Albert Bourla, έστειλε το μήνυμα και η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ετοιμάζεται να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του. Λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις του Μπουρλά περί τέταρτης δόσης, η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών ξεκίνησε να συζητά για την τέταρτη δόση αρχικά στους ανοσοκατεσταλμένους και δεν αποκλείεται σύντομα να έχουμε εισηγήσεις και ανακοινώσεις. Όμως δεν σταματούν μόνο εκεί, καθώς ανοιχτή είναι μια συζήτηση στην Επιτροπή για τους νοσήσαντες και τι ακριβώς θα γίνεται μετά τον εμβολιασμό τους, ειδικά με την απόφαση για τη λήξη του πιστοποιητικού στους 3 μήνες. Μέχρι τώρα, όσοι νόσησαν έκαναν μία δόση εμβολίου για να θεωρούνται πλήρως εμβολιασμένοι, αλλά και αυτό είναι υπό εξέταση και δεν αποκλείεται να πάμε σε απόφαση και σύντομα για 2 δόσεις, με ερωτηματικό να είναι μόνο η χρονική διάρκεια ανάμεσά τους.